Σαββόν βάσκασε η είδηση από τον βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκο Τσούκαλη, ο οποίος αποκάλυψε ότι τον περασμένο Ιούνιο ο Παναγιώτης Μπαλτάκος του είχε πει ότι αν η Δημοκρατική Αριστερά και το Πασόκ δεν αποσύρουν πρόταση νόμου με την οποία ζητούσαν να αρθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία έκλεισε η ΕΡΤ, η Νέα Δημοκρατία θα παρέμενε στην κυβέρνηση με την στήριξη της Χρυσής Αυγής. Ο αρχαιός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, του Φώτη Κουβέλη, μίλησε για το θέμα στο Ιόνιαν. Μου είπε να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα και στον πρόεδρο του κόμματος ότι αν δεν αποσύρουμε την πρόταση νόμου που είχαμε καταθέσει από κοινού με τον Πασόκ, τότε η χώρα θα οδηγηθεί στις εκλογές. Και ότι στην περίπτωση αυτή το πλέον πιθανό ενδεχόμενο είναι το να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή. Είναι κάτι που δεν το θέλει βέβαια, είπε, αλλά εκ των πραγμάτων μπορεί να οδηγηθούμε και εκεί. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Μπαλτάκου ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αν συνεκτιμήσουμε και συνυπολογίσουμε το τι είχε προηγηθεί με το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, όπως η κυριολεξία άδειασε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Αντώνη Ρουπακιώτη, ό,τι είχε προηγηθεί με το νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια, ό,τι είχε προηγηθεί με τις δεκάδες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ο κύριος Τσούκαλης τόνισε ότι οι εξελίξεις αυτές πλήττουν καθοριστικά την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, καθώς καθιστούν την κυβέρνηση σε κυβέρνηση όμηρο. Δυστυχώς οι εξελίξεις αναδεικνύουν μια κυβέρνηση η οποία είναι όμηρος της Χρυσής Αυγής και των μεθόδων που έχει επιλέξει προκειμένου να προασπίσει τα ευτελή της συμφέροντα και τις επιδιώξεις, κάτι το οποίο δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, τα μεγάλα διακυβεύματα και τις προκλήσεις που έχει μπροστά της, προκειμένου να βγούμε επιτέλους από αυτό το φαύλο κύκλο της κρίσης και της κατάρρευσης του κοινωνικού ιστού. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημοκρατικής Αριστεράς σχολίασε ότι τα όσα αποκαλύφθηκαν χθες αποδεικνύουν τα όσα έλεγε το κόμμα του τότε για έναν στενό εθνικιστικό κύκλο στο στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον. Ο κύριος Μπαλτάκος ήταν ο επικεφαλής αυτού του κύκλου, ο οποίος και προωθούσε ακραία συντηρητικές επιλογές στο πολιτικό σύστημα, το οποίο εκβιαστικά προωθούσε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή εκβιαστικά τόσο προς εμάς όσο και προς το Πασόκ.